Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση εισηγούμε μετά από 6 μήνες εντατικής αλλά ταυτόχρονα δημιουργικής συλλογικής δουλειάς της διαπραγματευτικής ομάδας της ΣΥΤΡΕ, σε συνεργασία με τη Μαλτέζικη Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την υιοθέτηση της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Πρωτοβουλίας Πρίμα. Πρόκειται για την πρώτη εταιρική σχέση με νομική βάση το άρθρο 185 της Συνθήκης, που αφορά σε συμπράξη μεταξύ δημοσίων φορέων, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αυτή της Μεσογείου και περιλαμβάνει τη συμμετοχή γειτονικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 19 συνολικά χώρες, 11 κράτη-μέλη, 3 συνδεδεμένες και 5 τρίτες χώρες μετέχουν από κοινού στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 στην Πρωτοβουλία, με κοινοτική συνεισφορά 220 εκατομμύρια ευρώ και ισόπωση συνεισφορά των συμμετεχόντων. Με δεκαετή ορίζοντα υλοποίησης, το πρίμα φιλοδοξεί να προωθήσει μια πληρέστερη ενσωμάτωση σε επιστημονικό, διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο των χωρών της Μεσογείου, στους τομείς των συστημάτων γεωργικών προϊόντων, διατροφής και παροχής διαχείρισης του νερού. Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός σκοπός του πρίμα είναι η υλοποίηση ενός κοινού προγράμματος για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων για την βελτίωση της απόδοσης, της ασφάλειας, της προστασίας και της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών προϊόντων διατροφής και της παροχής και διαχείρισης των υδάτων της περιοχής της Μεσογείου. Γενικός σκοπός, λοιπόν, είναι απόλυτα συμβατός με τους πρόσφατα εγκριθέντες στόχους των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την επικείμενη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αηφόρα ανάπτυξη. Ο γενικότερος στόχος του είναι να συμβάλλει στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, ενώ ο ειδικός του στόχος συνίσταται στο συντονισμό, την ενίσχυση, τη διεύρυνση και την ευθυγράμμιση των επί του παρόντος κατακαιρματισμένων εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στο τομέα των συστημάτων γεωργικών προϊόντων, διατροφής και παροχής και διαχείρισης των υδάτων, στο πλαίσιο μιας πολυπαραγοντικής, πολυδιάστατης και ολοκληρωμένης